Ο Γιώργος Αχίνης στον 984. Στεκόμαι εδώ και πάλι, πίσω μου έρχονται κι άλλοι. Σαν τα μυρμήγκια σκάψαμε τούτο το κανάλι. Σ' αυτήν εδώ τη γούβα, Μεσόγειος να κούβα. Καράβια πάνε και έρχονται από το καιρό του Ιούδα. Σύνορο λέει μυρίζει, τύχη Ευρώπη χτίζει. Μα η Μεσόγειος μας ενώνει και δεν μας χωρίζει. Μοσχοβόλα το βράδυ, σκορδό μαζί γελάδι. Και να κλονεί βασιλικό δυνάζει στο σκοτάδι. Αλγερί και Σεβίγια, άλλα λιμάνια κίδια. Κι ύστερα πάλι Βηρητό, Περέα και Μαρσίδια. Και ακού και τα νέα, το έθνος και η σημαία. Φαντασιακές κατασκευές είναι και φευγαλέα. Αγαπησούσα τα σύνορα, εσύ κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σότε τόδος Λος Κολόρες. Κρούσαν λίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένεν φροντέρας, νιγεύαν βαντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα ντερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σότε τόδος Λος Κολόρες. Κρούσαν λίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένεν φροντέρας, νιγεύαν βαντέρας. Και πες μου τι έχει γίνει στη Δαμασκό, στη Σμύρνη, στο Μέχικο, φροντέρα Νόρτε και στη Παλαιστίνη. Για πες μου και τι μένει, Ιράκ και η Εμένη. Όλοι δικοί κι όλοι ξένοι σ' αυτή την οικουμένη. Στο λέω με λίγα λόγια, ο πόλεμος και η φτώχεια. Κι αυτά που βλέπεις δεν είναι παρά τα πρωτοβρόνια. Έχεις αφηνιάσει, πετσόκοψες τα δάση. Μείνεις πετρέλε και τρως χρυσό να σε φορτάσει. Και τώρα ποιος μας πιάνει, κάψω να στο σλοκάνει. Κάνε μου ρούφουλα στην Κέρκυρα μες στο λιμάνι. Ξεκίνα μαζεβέτα, σου λέω γαμισέτα. Ακούνησες και στο λαιμό σου έβαλες τη φαλτσέτα. Και τώρα άντε γεια σου, μέχρι με τη σειρά σου. Να πας κι εσύ να περάσεις κι να τα σύνορά σου. Πάντα μισούσα τα σύνορα, εσύ κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα ντερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σότε τόδος Λος Κολόρες. Κρούσαν λίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένεν φροντέρας, νιγεύαν βαντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα ντερά μου. Λος Παχαρός ή Λας Φλόρες, σότε τόδος Λος Κολόρες. Κρούσαν λίμπρες Λας Τιέρας, νοτιένεν φροντέρας, νιγεύαν βαντέρας. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 25 με τους Ηρακλιώτες Social Waste ξεκινήσαμε σήμερα και τα σύνορα. Όπως καταλάβατε δεν έχει εισαγωγή του Παντελή, δεν είναι μέρες τώρα για πολλά γέλια.
Και είναι μέρες που ζούμε το σημείο τομής μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σημείο τομής για την Ευρώπη, για τον πλανήτη. Σε μια κατάσταση που, πώς το έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος, το τέλος ιστορίας αν δε, πώς το έλεγαν οι άλλοι οικονομολόγοι, win-win παγκοσμιοποίηση αν δε, lose-lose για όλους η κατάσταση. Hey you, don't help them to bury the light. Ο φίλος ο Γιώργος, το διαβάσω Γιώργο, έστειλε μια παλιά, λέει, ρώσικη παροιμία που λέει: όταν σηκώσεις την αρκούδα για χορό, ο χορός τελειώνει όταν θέλει η αρκούδα. Εγώ θέλω να σας πω άλλο. 2,5 μήνες τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε, τα αναλύουμε. Κάποιοι είπαν ότι γίναν κουραστικά. Σας λέγαμε έρχονται εξελίξεις και μαύρα μαντάτα για όλη την Ευρώπη και για όλο τον πλανήτη. Και τώρα κάποιοι, όχι οι δήμονες, δηλώνουν έκπληκτοι. Η επικαιρότητα στα πολεμικά μέτωπα δείχνει ένα περίκλειστο Κίεβο. Αλλά υπάρχουν και οι ειδήσεις που ερμηνεύουν πολλές φορές ολονών τις κινήσεις. Έχουμε και λέμε, πρώτη και καλύτερη, πέρα στα ψηλά, η Ελβετία. Αυτός κι αν είναι ουδέτερος. Ως χώρα έξυπνη στο μάνι έβγαλε ανακοίνωση που δηλώνει ότι όλες οι κυρώσεις, προσέξτε, είναι παράνομες από τη στιγμή που δεν επιβάλλονται βάσει του διεθνούς δικαίου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εν ολίγης οι Ελβετοί είπαν ότι θα πέσετε όλοι στην παγίδα των κυβερνήσεών σας, γιατί οι κυρώσεις θα πλήξουν μέσω του πληθωρισμού και την ακρίβεια και όλα τα νοικοκυριά. Με λίγα λόγια, οι καταναλωτές είναι αυτοί που πληρώνουν τους πολέμους. Σημείο δεύτερον. Την ίδια ώρα που χθες ακούγαμε νέο οριμαγδό καταιγισμό κυρώσεων στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να πληγεί οικονομικά, κανείς δεν μας είπε τι θα συμβεί με το πλήγμα στα πόδια της Δύσης. Διότι αν λάβω υπόψη μου τι συνέβη από την περίοδο των κυρώσεων στην Κριμαία, μόνο στην ελληνική αγροτική οικονομία θα καταλάβουν πολλά. Στο μεταξύ στη Ρωσία, το ρούβλι πέφτει θεαματικά. Είπα να ξεκινήσουμε με άλλες ειδήσεις σήμερα. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές, ακόμη και της αντιπολιτεύσεως στη Ρωσία, ισχυρίζονται ότι προς το παρόν δεν θα έχει δραματικές συνέπειες. Και αυτό γιατί η Ρωσία έχει αποθηκεύσει πολλά δισεκατομμύρια σε χρυσό. Μάλλον πολλοί λησμόνησαν ότι η Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια ήταν ένας από τους κορυφαίους αγοραστές χρυσού στον κόσμο. Έχει συσσωρεύσει ένα βουνό χρυσού σε ράβδους ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Forbes. Μάλιστα, μία από τις μεγαλύτερες αγορές χρυσού πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016. 1,3 εκατομμύρια ουγγές. Τα αποθέματα των ρωσικών κεντρικών τραπεζών φέρονται επίσης να ανέρχονται στο ποσό ρεκόρ πάνω από 641 εκατομμύρια δολάρια χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα γονατίσει. Σημείο τρίτο. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία με την επίθεση από όλα τα μέτωπα της Ρωσίας εκτιμάται ότι θα έχουν δραματικές συνέπειες και στην ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης. Πρωτίστως, διότι δεν φτιάχνονται από τη μια στιγμή στην άλλη οι εναλλακτήρες. Απροπό, χθες το απόγευμα, στο Twitter της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ανέβηκε η φωτογραφία του Πούτιν και του Αλίεφ. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν βρέθηκε στη Μόσχα και συνυπέγραψαν νέες συμφωνίες περαιτέρω συνεργασίας. Ηρίστο εν παρόδο, από το Αζερμπαϊτζάν ξεκινάει μεγάλος αγωγός. Κρατηθείτε. Μέσα σε όλα αυτά, μετά από πολύ καιρό, πόσα χρόνια λέμε για το ενεργειακό, διαβάζω μια ρίση σε κεντρική αθηναϊκή εφημερίδα. Η Ευρώπη κατάφερε να είναι όμηρος από πλευράς ενέργειας.
δεν φρόντισε να λύσει εγκαίρως το πρόβλημα, βιάστηκε στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες. Σήμερα πληρώνει το λογαριασμό. Όταν τα λέγαμε τόσο καιρό αρκετοί, μας χλέβαζαν. Τώρα έρχονται στα λόγια μας και κάνουν και την πάπια χωρίς να αναγνωρίσουν δημόσια ποιοι τα έλεγαν παίρνοντας το κόστος και τις διαπόμπευσεις και ποιοι κάναν το κορόιδο. Εδώ είναι η εποχή της πλήρους απομυθοποίησης και ιερών αγαγαλμάτων. Το δημοσίευμα είναι στην Καθημερινή. Το υπογράφει ο διευθυντής της. Σημείο επόμενο. Το Facebook. Δεν θα διαγράφει πλέον θετικά σχόλια για το ουκρανικό νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ αν αυτά αφορούν το ρόλο του εναντίον της εισβολέως Ρωσίας. Η αποκάλυψη γίνεται από την ερευνητική ιστοσελίδα Intercept σε εσωτερικά έγγραφα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιοποιεί το Intercept. Αναφέρεται ότι θα επιτρέπονται εγκομιαστικά σχόλια για το γνωστό φασιστικό τάγμα Αζόφ όταν και μόνο όταν αποκλειστικά και με σαφήνεια εξυμνούν το ρόλο του στην υπεράσπιση της Ουκρανίας ή το ρόλο του ως τμήμα της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας. Με τις υγείες μας. Η δράση φέρνει αντίδραση. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στην Ελλάδα. Ο τρόπος αντιμετώπισης της εισβολής στην Ουκρανία στην Ελλάδα μάλλον συνιστά μια μεγάλη απογοήτευση. Τουλάχιστον στο επίπεδο πολιτών, αναρτήσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσων ενημέρωσης κτλ. Πέσαμε και εδώ στον οπαδισμό. Αυτόν δηλαδή που σκότωσε και τον Άλκη τα ξεχάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Όφη. Φανατισμός ο οποίος οδηγεί στο να βλέπεις με καχυποψία όποιον επιχειρεί να εκφράσει μια άποψη κάπως διαφορετική από τη δική σου. Και έχει διχαστεί, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, δεν ξέρω, στην Ελλάδα παραγίνονται. Έχει διχαστεί η χώρα χωρίς να συζητάει για την ίδια την Ελλάδα σε αυτή την περιδίνηση, την παγκόσμια και τις τεκτονικές αλλαγές σε ατλαντιστές και φιλορώσους. Δηλαδή, από τη μία τάση δικαιολόγηση των πάντων σε επιλογές της Ρωσίας. Από την άλλη τάση δικαιολόγηση των πάντων στις επιλογές πέραν του Ατλαντικού. Π.χ. πέρασε στον Τούκου μία αποστροφή του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε λόγο για τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου μιλώντας για τα κατεχόμενα και πραγματοποιώντας στροφή 180 μοιρών στη μέχρι στιγμή θέση της Ρωσίας που την ανέφεραν πάντα ως λεγόμενη τουρκική δημοκρατία. Βεβαίως συμπλήρωσε, παρακάτω, ότι καταστρατηγεί κάθε απόφαση του ΟΗΕ. Αλλά το λεγόμενο έφυγε. Ποιος ασχολείται να κατανοήσει το αν ο Ρώσος το κάνει για να δελεάσει τον Τούρκο επαναφέροντας έμεσα την πρόταση των ευρασιανιστών για αμοιβαία αναγνώριση κατεχομένων Κρυμαίας μεταξύ Ρωσίας ή Τουρκίας. Εδώ μένουμε μονάχα στον οπαδισμό. Απ' την άλλη πλευρά, η γνωστή ρητορική των Ατλαντιστών. Πάση θυσία εξίσου του Πούτιν με τον Χίτλερ. Και ο γνωστός υπερτονισμός αναλογιών με την κατάληψη Σουδητίας από τους Ναζί. Έχει χαθεί μπάλα. Για την Ελλάδα θα μιλήσουμε μέσα σε αυτή την περιδίνηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι αν έχουμε παραβάσεις του διεθνούς δικαίου που έχουμε, ούτε οι πρώτες θα είναι, ούτε οι τελευταίες, ούτε εξομοίωση, ούτε εξίσωση. Για αυτά που συμβαίνουν σε βάρος μας, θα πει κάποιος κάτι. Και από την άλλη, όπως λένε οι τρίτοι, εδώ φαίνεται η πλήρης αδράνεια της Ευρώπης να ορθώσει φωνή εντελώς διαφορετική. Και όπως λέει και ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Μίχας, στο τέλος αυτής της ιστορίας κερδισμένοι θα είναι δύο. Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Σε μάκρος χρόνου χαμένοι θα είναι όλοι, λέω εγώ, γιατί οι πόλεμοι και ό,τι αυτό συνεπάγεται ψυχροπολεμικό κλίμα δεν κερδίζει κανείς. Αλλά άμα ακούς ότι η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου παραδοτέως στην Ευρώπη με πλοία LNG
ξεπέρασε τα 43 δολάρια στα 1000 κυβικά πόδια, εμπολής καταλαβαίνεις ότι κάποιοι τρίβουν τα χεράκια τους. Λοιπόν, πάω στη σημερινή συνομιλία με ανθρώπους που καταθέτουν την οπτική τους, ξεκινώντας από το διευθυντή της Εστίας, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα όλους στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ έχει πέσει, ιδίως στην Ευρώπη, μαύρη μέρα. Είναι μια ιστορική καμπή? Προφανώς είναι και μια ιστορική καμπή για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί αν κάνουμε μια απλή ιστορική αναδρομή θα διαπιστώσουμε ότι πριν από 33 ολόκληρα χρόνια ο υπαρκτός σοσιαλισμός έπεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δύση μέσω του Φουκουγιάμα είπαν ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας. Και τελικά σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι η ιστορία δεν τελείωσε. 33 χρόνια μετά το κράτος το οποίο διαδέχτηκε τη Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία, είναι ξανά μέσα στο παγκόσμιο παιχνίδι. Δηλαδή μέσα σε ιστορικό χρόνο ρεκόρ, από το 1989 μέχρι σήμερα που έχουμε 2022, αυτή η χώρα ανέκαμψε. Και σήμερα, ανεξαρτήτως του πολέμου, γιατί και πριν από τον πόλεμο με την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης είχε ανακάμψει, βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή και συνομιλεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Biden. Θα θυμίσω μια ιστορική στιγμή από το παρελθόν, όταν ο πρόεδρος Clinton, εκείνα τα πρώτα χρόνια, περιγελούσε δημοσίως τον μεθυσμένο πρόεδρο Yeltsin της Διεθνής Συνόδου και έσφαγαν πλάκα όλοι οι ηγέτες. Αν υπάρχει λοιπόν ένα δίδαγμα για τη Δύση, μακριά από παδισμούς, όπως είπατε και εσείς, με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα είναι ότι κατάφερε με τη στάση της, με την αλαζονία της, με το να μην δίνει σημασία του τι γίνεται σωστά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να αναστήσει μέσα σε 33 χρόνια, μόλις, τον υπαρκτό σοσιαλισμό σε υπαρκτό νεοτσαρισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχάς ότι ο πλανήτης μας πια δεν έχει υπερδύναμη όπως είχε κάποτε, είναι πολυπολικός. Δεν αποφασίζει ένας, αποφασίζουν πολλοί μαζί. Αποφασίζουν οι Αμερικανοί, αποφασίζουν οι Κινέζοι, αποφασίζουν οι Ρώσοι. Δεν υπάρχει η Ευρώπη στο χάρτη, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το χεράκι τους για να μπορέσει να νορθωθεί και πάλι η Ρωσία στο παγκόσμιο χάρτη και να γίνει από περιφερειακή δύναμη που ήταν πριν από μερικά χρόνια, μια δύναμη η οποία μιλά επί ίσης όρης πια με τους Αμερικανούς, το έβαλαν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια έγινε τεράστιος θόρυβος, παρεπέμφθη ο πρόεδρος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ερώτημα της καθαίρεσης για ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές και για διαμόρφωση του αποτελέσματος, οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα τι έκαναν? Τον χθεσινό ηττημένο τον ανέδειξαν σαν μια κυρίαρχη μεγάλη δύναμη η οποία έχει την ισχύ να παρεμβαίνει στα εσωτερικά τους και να διαμορφώνει αποτελέσματα. Ό,τι δηλαδή έκαναν και οι ίδιοι τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα λοιπόν οι ίδιοι τους έφεραν στον πόη τους. Έχετε την εντύπωση ότι πίσω από το συναισθηματισμό που εμείς οι Ευρωπαίοι τον έχουμε και πιο έκδηλο, ιδίως είναι ότι οι Ευρωπαίοι, κοινικά, εντελώς ψυχρά, από αυτή την υπόθεση κερδίζουν και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, με διαφορετικά θέλω βεβαίως, και χάνουν οι Ευρωπαίοι? Παρακολουθώ τη συζήτηση από χτες, η οποία μου θυμίζει κάποια γεγονότα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Όταν η Αμερική χάνει, ρίχνει την μπάλα στην Ευρώπη πάντοτε. Στην οικονομική κρίση του 2008 με τη Lehman Brothers έστειλε την κρίση στην Ευρώπη και απειλάγει από αυτήν. Τώρα που πάλι χάνει, γιατί δυστυχώς η έργη της και το κύρος της πλήττονται από αυτή την ιστορία. Δηλαδή από στο βράδυ τον πρόεδρο Biden να λέει ότι τα προβλέψαμε σωστά. Μα από μια υπερδύναμη δεν περιμένει κανείς να προβλέψει σωστά μόνο, δεν παίζουμε προπόεδρο. Περιμένει άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν η Αμερική χάνει, τα ρίχνει στην Ευρώπη. Δείτε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Σήμερα μερικά πρωτοσέλιδα, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι χάνει η Ευρώπη. Ναι, αλλά πώς χάνει η Ευρώπη? Χάνει προφανώς λόγω της ανεπάρκειας των ηγεσιών της, διότι άλλο πράγμα να έχεις ηγέτη τον Κολ, τον Χέλμουντ Κολ, άλλο πράγμα να έχεις τον στρατηγό Ντε Γκολ,
Άλλο πράγμα να έχει τον Τζόρτσιλ και άλλο πράγμα να έχει αυτού που έχει σήμερα. Προφανώς. Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν στην Ευρώπη ξεκίνησε η συζήτηση για να έχει η Ευρώπη δικό της στρατό, τον Ευρωστρατό, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονόμευσαν κάθε συζήτηση μαζί με τους Άγγλους, γιατί έπρεπε να υπάρχει μόνο το ΝΑΤΟ και να μην υπάρχει Ευρωστρατός. Πώς λοιπόν ζητούν κάποιοι τα αρέστα σήμερα από την Ευρώπη, όταν δεν την άφησαν να έχει Ευρωστρατό τα προηγούμενα χρόνια? Υπάρχουν και, και ιστορικές αναφορές Ελλήνων Υπουργών Εξωτερικών του παρελθόντος, κύριε Σαχίνη, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν με Άγγλους ομολόγους τους για το θέμα του Ευρωστρατού, γιατί δεν άφηναν την Ευρώπη να αποκτήσει δικό της στρατό. Μη ζητάνε λοιπόν τα αρέστα από την Ευρώπη επειδή δεν έχει στρατό σήμερα να βοηθήσει την Ουκρανία. Πολύ περισσότερο να μην τις τα φορτώνουν κιόλας. Του γεγονότος είναι κατώτερη των περιστάσεων η ηγεσία της. Θέλω να μου πείτε λίγο γιατί, κατά τη γνώμη σας, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να πω μια είδηση ότι πριν από λίγο μεταδίδουν η τελευταία εξέλιξη όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ένθεν κακήθεν, γιατί εδώ πρέπει να προσέχουμε από πού έρχονται οι πηγές. Ήδη εμφανίστηκαν οι πρώτες ύλες τεθωρακισμένων, τάγκς δηλαδή, στο προάστιο όμπαλον του Κιέβου, δηλαδή οι Ρώσοι μπαίνουν στην ιστορική πρωτεύουσα και για τους ίδιους αυτή τη στιγμή, και εγώ αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι είτε τα ρωσικά τεθωρακισμένα είτε ο πρόεδρος της Ουκρανίας ο Ζελένσκι ένα τηλεφώνημα από τη Μόσχα περιμένουν πλέον. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πείτε μου όμως γιατί φτάσαμε εδώ, και το ρωτώ κύριε Κοτάκη γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί η αλήθεια ποτέ δεν είναι με τη μία πλευρά, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ένα. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, μήπως ακόμη πιο βαθιά εδώ συντελείται αφενός μεν η ενεργειακή αποκοπή της Ευρώπης συνολικά, διότι οι Αμερικανοί έχουν το δικό τους, αφετέρου τα ρωσικά θέλω της υπερεπέκτασης πια, αφού αισθάνεται δυνατό στρατιωτικά ο Πούτιν? Ναι, ενεργειακή αποκοπή της Ευρώπης δεν ξέρω αν γίνεται, γιατί χθες αυτό το οποίο παρατήρησα το διάγγελμα του πρόεδρου Biden ήταν ότι οι κυρώσεις δεν αφορούσαν προσωπικά τον πρόεδρο Πούτιν, ενώ υπήρχε φιλολογία γι' αυτό. Και επίσης οι κυρώσεις δεν άγγιξαν τον ενεργειακό τομέα. Και επίσης η Σύνοδος Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διατηρήσει τη Ρωσία στο πρόγραμμα SWIFT, δηλαδή να μπορούν να πληρώνουν τους Ρώσους μέσω Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος για τα συμβόλαια του φυσικού αερίου, διότι αν σταματήσουν να τους πληρώνουν θα μείνει η Ευρώπη χωρίς φυσικό αέριο. Όποιος θα ήθελε να σχεδιάσει την ενεργειακή αποκοπή της Ρωσίας από την Ευρώπη θα πρέπει να έχει και έτοιμη εναλλακτική λύση. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, το 2009, εκτός από τον βόρειο διάδρομο, υπήρχε και ο νότιος διάδρομος, ο South Stream, ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Και στην Ελλάδα έπεσε μια κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο, επειδή τόλμησε να σχεδιάσει τον νότιο διάδρομο, η κυβέρνηση Καραμανλή. Πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Η Δύση είχε 13 ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, αφού δεν της άρεσε ο ρωσικός διάδρομος, να φτιάξει η ίδια ένα εναλλακτικό πλαίσιο τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Αυτά τα οποία έφτιαξαν 13 χρόνια μετά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, όχι μόνο για την Ελλάδα μόνο, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σχιστολιθικό αέριο, αλλά και οι υπόλοιπες μορφές φυσικού αέριου, και άκριβες είναι, αλλά και δεν φτάνουν. Πώς λοιπόν θα υπάρξει ενεργειακή αποκοπή? Αυτό το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει είναι ότι χρειάζεται, χωρίς οπαδισμούς, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή είναι μέρος της Ευρώπης, είναι μέρος της αρχιτεκτονικής, της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά φυσικού αερίου Ευρώπης-Ρωσίας. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της Ευρώπης. Αλλιώς, κάθε φορά η Ευρώπη θα πληρώνει τα σπασμένα από επιχειρήσεις άλλων, οι οποίοι αγνοούν και υποτιμούν ιστορικά δεδομένα. Και το λέω αυτό διότι αυτό το οποίο συνέβη στην Ουκρανία χτες δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Είναι τα πρακτικά της Συνόδου της Γιάλτας. Τα πρακτικά δηλαδή στα οποία πρωταγωνιστούν ο Ρούσβελτ, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν. Ποια ήταν η επιδίωξη του Στάλιν στη Γιάλτα? Ήταν να ανταλλάξει την Ελλάδα και τον Νότο, τον Ευρωπαϊκό, τις σφαίρες επιρροής,
να το δώσει, να την δώσει στους Άγγλους τότε και μετά στις άλλες δυνάμεις της Δύσεως, γιατί για να κερδίσει το ζωτικό του χώρο, δηλαδή τις χώρες που ήταν γύρω από την περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν η Πολωνία, η Ουγγαρία κτλ. Ποιο είναι το διακύβευμα το επίδικο σήμερα πια? Ο ζωτικός χώρος έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, της σημερινής Ρωσίας με την παρούσα μορφή, γιατί έχει διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή το να μην υπάρχει άνθρωπος στην περίμετρό του, στην αυλή του. Αυτό το υποτίμησαν, επιχείρησαν, αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία, έγινε στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια. Επιχειρήθηκε να γίνει και στην ίδια τη Ρωσία μόλις έπεσε. Μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έγινε στάση πληρωμών. Τους πάτησαν. Δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις. Ο ίδιος ο Πούτιν άκουσε το διευθύνοντα της Exxon Mobil να του προτείνει το 2000 να εξαγοράσει την εταιρεία πετρελοειδών Yukos με ελληνικούς όρους, σαν να ερχόταν ένας ξένος ηγέτης και να ζητά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να του δώσει την Ακρόπολη. Αυτό ακριβώς, γιατί αν εμείς έχουμε πολιτισμό, οι Ρώσοι έχουν ενεργειακούς πόρους. Δεν τους άφησαν, δεν ήθελαν να τους αφήσουν να υπάρξουν, ήθελαν να τους πατήσουν. Αυτή η αλαζονία η ιστορική, δυστυχώς, ήρθε η μέρα η οποία πληρώθηκε. Και μάλιστα την μέρα που πληρώθηκε, αυτοί που θα έπρεπε να είναι εκεί για να πληρώσουν για τα λάθη τους, κάνουν διαγγέλματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφήνοντας τον Ζελένσκι να συνειδητοποιεί ότι τελικά στη γεωπολιτική, όταν κάνεις τη δουλειά των άλλων, και αυτό είναι και μια... Χρήσιμος ηλίθιος δηλαδή. Ένα χρήσιμο συμπέρασμα και για την ελληνική πολιτική σκηνή. Όταν κάνεις τη δουλειά των άλλων, την κρίσιμη στιγμή είσαι μόνος. Μένεις μόνος. Ο Ζελένσκι το είπε στο τελευταίο του διάγγελμα. Είμαστε απελπιστικά μόνοι, πολύ μόνοι, αλλά μάλλον αργά το κατάλαβε και έρχομαι σε ένα κρίσιμο σημείο. Πιστεύετε ότι ιδίως το τελευταίο εξάμηνο, αν είχαν εισακουστεί οι αρχικές προθέσεις, ανεξάρτητα από το αν είχε σχέδιο ή όχι ο Πούτιν, περί εφαρμογής συμφωνίας του Μίνσκ 2 για το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ, τα πράγματα θα είχαν πάρει άλλη τροπή? Και ποιος μόχλευε να μην εφαρμοστούν? Γιατί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί φαινόταν να το θέλουν να εφαρμοστούν. Το θέμα δεν ήταν το σπάσι. Το θέμα είναι ότι μία ξένη δύναμη χρησιμοποιούσε μία άλλη χώρα, μία τρίτη χώρα, για να κάνει έναν πόλεμο στο σκοτάδι εναντίον μιας τρίτης χώρας. Γιατί δεν τολμούσε να κάνει πόλεμο στο φως. Δηλαδή στην πραγματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια είναι σπάσεις γνωστό ότι η Ουκρανία είχε αλωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ότι είχαν γίνει ανατροπές κυβερνήσεων εκεί, ότι έγινε η Πορτογαλή Επανάσταση με τον τρόπο που έγινε, για όσους γνωρίζουν πώς γίνονται αυτές οι επαναστάσεις. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Αραβική Άνοιξη, η ίδια τυπολογία, η ίδια μεθοδολογία, και χρησιμοποιεί το έδαφος μιας χώρας στην πραγματικότητα σε μια απέραντη στρατιωτική βάση για επιχειρήσεις εναντίον μιας άλλης χώρας, για να μην την αφήνουν να βγει πέρα από την αυλή της. Δεν ήταν το θέμα λοιπόν τον Ντορμπάς και με την εισβολή τώρα στην πραγματικότητα, για να είμαστε και αντικειμενικοί όπως το λέμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι ο Πούτιν αυτό το οποίο επιχειρεί είναι να πετάξει τις ΗΠΑ από την Ουκρανία, όχι το λαό της Ουκρανίας έξω από την Ουκρανία. Θέλω να σας αποδεσμεύσω ρωτώντας σας, ούτως ή άλλως είναι μια διαφορετική ημέρα για τον πλανήτη. Μπαίνουμε σε αυτό που πολλοί περιέγραφαν και τους κοιτάγανε έτσι περίεργα, γιατί σωστά είπατε, δεν υπάρχει τέλος ιστορίας. Μπαίνουμε σε ένα νέο τύπου ψυχρό πόλεμο που θα είναι δίπολο πολυπολικό. Πώς το βλέπετε? Μπαίνουμε σε μια πολύ κακή περίοδο γενικότερα. Σήμερα διάβαζα το πρωί πριν μιλήσουμε ότι πια στον κόσμο τα αυταρχικά καθεστώτα πια είναι περισσότερα από τις δημοκρατίες. Γιατί οι δημοκρατίες αποτυγχάνουν, δυστυχώς. Δηλαδή στον πλανήτη μας τα αυταρχικά καθεστώτα είναι περίπου 70, ενώ οι δημοκρατίες είναι 67. Και πάμε και σε ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων. Βλέπετε ότι αν παρακολουθήσετε σωστά ακόμα και ταινίες, θρίλερ όπως είναι ο Πράκτορ 007, στο βάθος θα δείτε
ότι ακόμη και αυτοί οι Άγγλοι επιθυμούν να παραλάβουν τη σκυτάλη της ηγεσίας της Δύσεως από τους Αμερικανούς. Έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, κύριε Σαχίνη μου. Να κλείσουμε λίγο, γιατί με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Κοτάκη μέσα σε όλο αυτό το κλίμα? Έχουμε ξεχάσει, λέει, το ρόλο και τη στάση της Τουρκίας. Χαρακτηριστική υπόθεση των στενών. Θέλει να τους ικανοποιήσει όλους, και τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Άρα, τι βλέπει, λέει, ο κύριος Κοτάκης με το μοντέλο Τουρκίας? Το θέμα δεν είναι τι βλέπω και δεν βλέπω εγώ. Το θέμα είναι τι λένε οι πληροφορίες. Πριν ακόμα προκύψει η κρίση, όπως γράψαμε στην Εστία, κορυφαίος αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης επισκέφθηκε μυστικά τις ΗΠΑ, εξασφάλισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης που καίει τον πρόεδρο Ερντογάν για την Ιρανική τράπεζα Halk Bank, που θα δικαζόταν σε ένα δικαστήριο του Μανχάταν. Η υφυπουργός, το κάναμε από το σέλιδο στην Εστία αυτό, η κυρία Νούλαντ, δόξαζε ένα μήνα πριν σε ιδιωτικές της συζητήσεις τον πρόεδρο Ερντογάν για το γεγονός ότι προμήθευε ντρόουνς το Ζελένσκι και την Ουκρανία. Οι Τούρκοι με τους Ρώσους, όπως ξέρετε, έχουν μια σχέση λυκοφιλίας αιώνων. Έχουν διεξάγει μεταξύ τους, μάλιστα, και δύο ή τρεις, ας πούμε, καλά, ρωσοτουρκικούς πολέμους μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πια μπαίνει στον πειρασμό, αφού ενισχύεται δραματικά η Ρωσία στην Ευρώπη και στην περιοχή, να αποτελέσει σιγά σιγά, χωρίς να εκτίθεται, τον βραχίωνα του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Να αλλάξει δηλαδή στρατόπεδο, αλλά με προσεκτικά βήματα. Άρα τα όλα όσα έλεγε ο κύριος Λαυρόφ και τα αναφέρατε πριν από λίγο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας έχουμε βγει με τον τίτλο «Υπαρκτός νεοτσαρισμός, από το υπαρκτός σοσιαλισμός, τουρκικός κεροσκοπισμός». Νομίζω ότι το ζήτημα πια σε αυτό το νέο κόσμο δεν είναι με ποιον είσαι, όταν αυτοί οι οποίοι ήταν πια χάνουν ισχύ, είναι αν μπορείς, και εφόσον είσαι εθνικά ανεξάρτητος και πατάς, εφόσον μπορείς να πατάς στα πόδια σου, εάν μπορείς να κινείσαι εθνικά ανεξάρτητα μεταξύ των δύο και να παρακαλάνε οι άλλοι εσένα με ποιον θα είσαι. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης, κύριε Σαχίνη. Ναι, αλλάζει. Στην Ελλάδα εξακολουθούμε να είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρετε. Αντί να τα βλέπουμε. Όταν έχεις την ηγεσία σου να έχεις σπουδάσει στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια για να έχει αυτή την κουλτούρα και να μην έχει καμία σχέση με κινέζικα πανεπιστήμια, θα σας πω εγώ, όχι με ρωσικά, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τρόπος σκέψης και το ίδιο πράγμα ισχύει ενδεχομένως και για τον κύκλο των διανοημένων, για τις ελίτ κτλ. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο με πιο καθαρή ματιά, μακριά από τις δικές μας προτιμήσεις. Δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνομαι, αλλά το υποχρεούμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πριν κλείσουμε. Μου γεννήθηκε το ερώτημα ακούγοντάς σας. Άρα, κύριε Κοτάκη μου, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Είναι πολύ πιθανό από τις φραστικές μέχρι σήμερα και στο πεδίο κάποιες εξάρσεις του τουρκικού παράγοντα έναντι της Ελλάδας αυτή η σταδιακή ρημούλκηση ξανά στο δυτικό στρατόπεδο να μας οδηγήσει σε συνομιλίες για όλα σε ειρηνικό κλίμα? Περιμένετε ότι θα έχουμε συντόμως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποδείξεις που θα λένε βρείτε τα. Δηλαδή, στη δική μας τη διάλεκτο, δώστε τα. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που είπατε. Μανώλης Κοτάκης, Διευθυντής Εστίας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ ευχαριστώ την αγάπη μου. Καλημέρα. 10:44. Και επειδή ο επόμενος συνομιλητής μου μοιραζόμαστε την κοινή αγωνία, πώς στην Ελλάδα μετατρεπόμαστε σε οπαδούς, δεν θα τον ακούσετε αμέσως. Θέλω να ακούσει και αυτός τα σχόλια που μου στέλνετε. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Κωστής, η Δύση αντί να αφήσει την Ουκρανία γεωπολιτικά ουδέτερη και να την προσετεριστεί οικονομικά, επεδίωξε Αμέτη Μουχαμέτη να απειλεί ότι θα την βάλει στο ΝΑΤΟ. Αποτέλεσμα, η Ουκρανία έγινε ξανά ρωσικό έδαφος. Άλλος, ο φίλος ο Χρήστος, όταν ο ηθοποιός καταλαβαίνει πως ο σκηνοθέτης απουσιάζει από την πρεμιέρα, βγαίνει και λέει ότι σήμερα το πρωί υπερασπιζόμαστε μόνοι μας τη χώρα μας. Αυτά για τον κύριο Ζελένσκι, ας πρόσεχε. Ο Τάσος,
Μήπως πρέπει να δείτε μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της ρωσικής εισβολής και να τη μελετήσετε εκεί που τα αναλύεται όλα, κύριε Σαχίνη? Τι έγιναν τα περίφημα, λέει, drones Bayraktar, αγορασμένα από την Τουρκία από τους Ουκρανούς με τυμπανοκρουσίες? Παλιοσίδερα. Άλλος, πιστεύει κάποιος ειλικρινά ότι ο Πούτιν δεν είχε σκεφτεί πώς θα χειριστεί τυχόν κυρώσεις? Βασίλης, γιατί χαρακτηρίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι την εισβολή στην Ουκρανία ως τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Δεν ήταν ανάλογη επίθεση αυτή της Δύσης στην τότε Ιουγκοσλαβία? Απλά σε επεκτητικές δυνάμεις προστέθηκε πλέον η Ρωσία, κάτι που μάλλον θα έπρεπε να είναι για σας αναμενόμενο. Άλλος φίλος εδώ γράφει, ο Τρίτονας, οι λαοί καταδικάζουμε κάθε πολεμική διαδικασία με όρους δημοκρατίας, ειρήνης, ανθρωπισμού. Όμως εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα. Να καταδικάζουμε οι λαοί μόνο με νατοϊκούς όρους και νατοϊκή λογική. Η Ρωσία έκανε εισβολή κανονική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και το ΝΑΤΟ σήμερα έχει 100 τουλάχιστον ανοιχτά πολεμικά μέτωπα που σκοτώνονται και εκεί κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι. Όμως αυτοί οι άνθρωποι στη ζυγαρία των δυτικών δεν ζυγίζουν ως άνθρωποι. Στράτος. Αποκλείεται το ΝΑΤΟ να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση δικιά μας με τους Τούρκους? Τρίτον, ξανά, μια σημείωση. Οι Έλληνες με μια μεγάλη πλειοψηφία είναι ειρηνιστές και εννοείται ότι είναι απέναντι σε όλους. Να μην μας τσουβαλιάζουν είτε ως ρωσόφιλους είτε ως ατλαντόφιλους. Άλλος, ο Λεωνίδας, δεν είχε αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργήθηκε για να είναι η εύκολη και κάθε λογή στις ωρέξεις των δυνάμεων που τη δημιούργησαν. Ο Κούλης. Οι συνέπειες του Ουκρανικού στην Ελλάδα, στο επίπεδο του απλού ακροατή, στο οποίο βρίσκομαι, ψάρεψα την εξής είδηση. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να δώσει κάποιο επίδομα το Πάσχα προς ανακούφιση των οικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων για την ακρίβεια της εποχής. Το άρθρο ανέφερε ότι περιμένει λοιπόν το ελληνικό κράτος την έγκριση των θεσμών για να τα αναγγείλει. Για το ίδιο θέμα ανέφεραν ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί με γνώμονα και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Και τώρα, παρακολουθώντας τις ειδήσεις σχετικά με το νέο κύμα ακρίβειας, μάλλον το επίδομα θα εξαφανιστεί. Και συνεχίζω, άλλο ένα σχόλιο. Ο οπαδισμός μας έχει φάει στη χώρα, αντί να κοιτάξουμε τι γίνεται στο δικό μας το χωράφι. Ο Ερντογάν κάνει τα παιχνίδια του ως γνήσιος μάγκας στον τακτικισμό. Και ας λέμε εμείς ότι είναι ο γνωστός και από εδώ και από εκεί. Και τέλος, ο φίλος μας, η Εμένη, σήμερα 156 άμαχοι νεκροί, εκεί δεν είναι άνθρωποι. Και να θυμίσω ότι και η προηγούμενη, λέει, κυβέρνηση που λέγε νάρκες για να πατάνε εκεί τα παιδάκια. Ειρήνη παντού. Οπότε τώρα έρχομαι στο καλό φίλο και καλεσμένο, τον εκλεκτό, όπως είπα από και χθες, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα, κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να τα ακούσετε λίγο τα σχόλια που έρχονται. Να πω και κάτι άλλο, ναι, εισαγωγικά, διότι το σκεφτόμουν πριν από λίγο και αφού δεν μας ακούγε κανείς και είμαστε μεταξύ μας. Έβλεπα αυτές τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Σκληρότατες μάχες στη γραμμή αντιπαράθεσης, τέλος πάντων στις δύο λαϊκές δημοκρατίες, με θύματα εκατέρωθεν, καμένα, διαλυμένα, τεθωρακισμένα, και έβλεπα και τον περίπατο που επί της ουσίας κάνουν οι δυνάμεις των Ρώσων στο νότιο τμήμα της χώρας, νότιο και ανατολικό, προς Οδυσσό μεριά. Mm-hmm. Και σκέφτηκα την αναλογία με την Ελλάδα. Είναι σαν να κάνουμε εκατόμβη για την Τουρκία στην περιοχή της Θράκης και να εκτελέσει ελιγμό για να αποβιβαστεί, να πραγματοποιήσει αεραπόβαση στην Καβάλα. Οπότε ας αρχίσουμε να βλέπουμε αναλογικά σε επίπεδο στρατιωτικού σχεδιασμού. Τα έχουν κάνει, τα ξέρουν και δεν περιμέναν εμένα να τους το πω, αλλά να σκεφτούμε το τι θα μπορούσε να μας προκύψει σε περίπτωση που είχαμε μια εμπλοκή με την Τουρκία. Νομίζω ότι ξεκινάτε, κύριε Μίχα, με μια επισήμανση που δεν μπορεί να την αφήσει να περνά έτσι, και θέλω να μου πείτε αρχικώς, γιατί σας παρακολουθώ από χθες το βράδυ, κατά τη γνώμη μου έχετε γράψει ίσως τα πιο κοντά σε αυτό που σκέφτονται πάρα πολύ, όμως σε στρατιωτικό επίπεδο, διότι πια έχουν μπει στα προάστια του Κιέβου και εκεί έχει μεταφερθεί η επικαιρότητα. Αισθάνεστε ότι οδηγούμαστε στην κορύφωση αυτή τη υπόθεση, αν συνυπολογίσω και αυτό που είπε ο Ζελένσκι το πρωί, ότι βέβαια αργά το κατάλαβε, να είμαι δίκαιος, πολύ αργά το κατάλαβε, είμαστε απελπιστικά μόνοι, χαίρομαι πολύ. Προφανώς, ας πρόσεχε. Είναι το επίκεντρο των επιχειρήσεων από ό,τι φαίνεται η Ουκρανία, διότι ένας στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση του Κιέβου. Από τη στιγμή που θα καταληφθεί το Κίεβο ή θα ελεγχθεί, και δεν είναι σαν τις πόλεις τις δικές μας με τα στενά το ένα το άλλο, είναι με μεγάλους δρόμους
που δεν είναι το ίδιο ακριβώς σαν να λέμε πόλεμο σε αστικό περιβάλλον. Έχει τους ίδιους κινδύνους, αλλά έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει το Κίεβο. Η ισχύ των Ρώσων που έχουν κατεβάσει το πεδίο είναι τέτοια, που νομοτελειακά το Κίεβο θα πέσει και θα πέσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ακόμα και αν χρειαστεί να ισοπεδωθεί, που δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Λέει τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν βόμβες Μολότοφ στο Κίεβο. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε προς την τελική πράξη του δράματος. Είναι κρίμα που φτάσαμε εκεί πέρα, διότι θα μπορούσε η υπόθεση να έχει εκτονωθεί νωρίτερα. Ο Ζελένσκι νωρίτερα επίσης είπε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί η Ρωσία να συνομιλήσει μαζί μας. Οι παρατηρήσεις είναι δύο. Ο αφενός δεν θα συνομιλήσει μαζί του, γιατί αυτός είναι ένας από τους στόχους να φύγει από τη μέση. Και το δεύτερη παρατήρηση είναι προφανώς θα συνομιλήσει, αλλά δεν θα συνομιλήσει με αυτούς. Θα συνομιλήσει με τους υποβολείς του και θα συνομιλήσει από θέση ισχύως, επειδή έβαλε στο πεδίο στρατεύματα και θα κρατάει χώρο και χώρα, διότι για τη Ρωσία ήταν πάντα χώρος και πάντα ξεχνάγαμε ότι η Ουκρανία ήταν ένα σύνορο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη ρωσική ισχύ. Και έπρεπε να ξέρουμε ότι εκεί οι Ρώσοι θα παίξουν τα ρέστα τους από τη στιγμή που θα πατάγανε πάλι στα πόδια τους. Ήταν εντελώς προβλέψιμο, πηγαίνουμε σε αυτό το ξεκαθάρισμα και το θέμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας η Δύση θα ισορροπήσει την κατάσταση με τη Ρωσία, έχοντας χάσει πολλά περισσότερα από αυτά που θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει, έχοντας συνομιλήσει ουσιαστικά με τη Μόσχα. Διότι θα μπορούσε, είπε κάτι ένας σχολιαστής σας, που ήταν εξαιρετικά εύστοχο, να ποντάρει στην οικονομική ισχύ για να επικρατήσει την Ουκρανία. Μια έξυπνη δυτική στρατηγική, θα έλεγε έξω τον ΝΑΤΟ και θα διεκδικούσε την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και όντως να δημιουργούσε συνθήκες ευημερίας που ευαγγελιζόταν, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτόν τον προσανατολισμό, ως επιτηρητής πάντα θα ήταν ο Ατλαντικός παράγοντας και η Ρωσία που θέλει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκμεταλλευτεί την οικονομική της ισχύ και την τεχνολογία της, θα είχε κίνητρο να συνεργαστεί. Ανταυτού επιλέξαμε το συγκρουσιακό σενάριο. Ξέρετε, με όρους ΑΕΠ η ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ισχυρός γίγαντας. Με όρους ΑΕΠ, το τονίζω. Δεν είναι δηλαδή, βλέπεις μια συνομιλία τώρα Αμερικανών, Ρώσων. Γίγαντας, στρατιωτικός νάνος. Μάλιστα. Δεν ελήφθη υπόψη ούτε αυτή η δυνατότητα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, άρα για σας ήταν κρίσιμο, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, το γεγονός ότι ο Ζελένσκι εξελέγει, πρέπει να το πω αυτό, εξελέγει και με ψήφους από τις λεγόμενες ρωσόφωνες περιοχές και φαινόταν ότι θα εφάρμοζε κάποια σημεία, εν πάση περιπτώσει, της συμφωνίας Μίνσκ 2. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί αυτό λένε τουλάχιστον. Τι είναι αυτό που τον έκανε να αλλάξει? Τον ίδιο τον βάλανε και να, όχι απλά να μην τις εφαρμόζει, αλλά να επιτίθενται, υπάρχουν αποδείξεις πια, στις περιοχές Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, και να ουκρανοποιεί βία όλο το σύστημα δημόσιο, γλωσσικό κτλ. Ο Νέο ξέρει ότι μέσα στο εσωτερικό της χώρας του, αυτός το ξέρει καλύτερα και από εμάς, έχει τόσο έντονο το ρωσικό στοιχείο. Τι είναι αυτό που τον τράβηξε? Δηλαδή, τώρα, αν το δει κάποιος με μια απόσταση, και εσείς τα βλέπετε, κύριε Μίχα, παρακολουθώντας. Δηλαδή, και ο Ζελένσκι ο ίδιος μπορεί να σκέφτεται ότι αν γύριζα το χρόνο, αλλά μετά, αν δεν γράφει την ιστορία, 6 μήνες πίσω και τα εφάρμοζα, μήπως ήταν καλύτερα? Τα χάσαμε όλα στην ουσία. Αν γυρίζαμε πίσω το χρόνο, θα έπρεπε να δούμε τα θεμελιώδη, γιατί εκεί πρέπει να επιστρέφουμε, ότι έχουμε μια χώρα διχασμένη, μια χώρα που έχει μεγάλο ποσοστό ρωσόφωνων και μεγάλο ποσοστό δυτικόφωνων. Οπότε έβγαινε κάποιος δυτικός, υπονομευόταν από τους Ρώσους, και οπότε έβγαινε κάποιος φιλορώσος, υπονομευόταν από τη Δύση. Αυτή η δυνατότητα επηρεασμού του πολιτικού σκηνικού γινόταν για λόγους εσωτερικής πολιτικής ως συνήθως. Δεν μπορούσε να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Δεν είχε την νομιμοποίηση την εξωτερική από την πλευρά των συμμάχων του ο κάθε Ζελένσκι να εφαρμόσει τις προβλέψεις του Μίνσκ 2, με αποτέλεσμα να φτάσει στο όσο εδώ και μη παρέκει, να μην καταντληθεί την σοβαρότητα της κατάστασης η Δύση, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι πραγματικά ήθελε να οδηγηθεί σε ένα τέτοιο χάος, παρότι υπάρχουν συνέπειες που μακροστρατηγικά, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, μπορούν και να τη βολεύουν. Δηλαδή σε κάποιες πτέρυγες αρέσει το ότι θα ξεκινήσει ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Αλλά η ουσία παραμένει ότι χάθηκαν σωρία ευκαιριών, οπότε από τη στιγμή που αρχίσουν και λαϊδάνε τα κανόνια, αλλάζουν όλα τα δεδομένα της εξίσωσης.
Τώρα, διάβασα ένα εκτενές κομμάτι στην αρχή της εκπομπής από τη σκέψη σας, γιατί είπα ότι ταυτιζόμαστε απόλυτα σε αυτό που κι εσείς αναφέρατε, ότι είμαστε ένας λαός συναισθηματικός, εντάξει βρε αδερφέ, αλλά ο παδισμός σε τέτοια ζητήματα που βλέπεις με τι κοινικότητα οι μεγάλοι παίκτες ισχύως τα χρησιμοποιούν, δεν χωράει κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να έχουμε βάψει ως λαός, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Υπάρχει αυτό. Εμείς αντιμετωπίζουμε με όρους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ρωσόφιλοι, Ατλαντιστές. Κανείς δεν σκέφτηκε, και το βάλατε αυτό, με πραγματικά δεδομένα. Διάβασα τα τρία σημεία που υποδείξατε στους λεγόμενους Ρωσόφιλους και τα τρία σημεία στους λεγόμενους Ατλαντιστές. Όμως ήρθατε και με ένα επιπλέον άρθρο να πείτε ότι όταν λήξει ο αγώνας δεν θα κερδίσει ο Γερμανός. Είναι ίσως η μόνη φορά που δεν θα κερδίσει ο Γερμανός. Θα κερδίσει ο Αμερικανός και ο Ρώσος. Γιατί θα έχουν διαμοιράσει τα ημάτια της Ευρώπης. Και εμείς καθόμαστε και διχαζόμαστε χωρίς να κοιτάμε τις εξελίξεις και ψάχνοντας να βρούμε πώς επηρεάζεται το εθνικό συμφέρον. Την τελευταία ώρα μου εστάλει ένα tweet το οποίο ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ανέφερε ότι εάν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν ίδια με αυτή της Τουρκίας στην Κύπρο, στην Ουκρανία θα υπήρχαν 580.000 νεκροί κατά αναλογία και θα υπήρχαν 17,6 εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπάρχουν πράγματα και επιχειρήματα τα οποία μπορούν να φτιαχτούν από ελληνικής πλευράς που να είναι προσανατολισμένα ώστε να εξυπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν έχουμε λόγο να παίρνουμε το μέρος οποιοδήποτε, γιατί όταν τα βουβάλια συγκρούονται την πληρώνουν τα βατράχια, όπως λένε. Εμείς πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα πολύ ευέλικτη και έξυπνη σκέψη, να έχουμε όμως καταλήξει στο ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον, μακριά από οπαδισμούς, θα παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση και θα είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά πρέπει ανά πάσα στιγμή να κάνουμε αναγωγές στο δικό μας ζήτημα ασφαλείας, διότι αυτό επηρεάζεται. Είναι τόσο κρίσιμο για το μέλλον της χώρας και δεν νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει ως κοινωνία και διχαζόμαστε διαρκώς. Τώρα, έχω πάρα πολλά ερωτήματα προς εσάς. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μίχα, αν νιώθετε ότι στο τέλος, πέρα από το, ας το πω έτσι, ενδοουκρανικό, θα υπάρξει και ο διάβλος επικοινωνίας Δύσης, Πούτιν Δύσης, για να μην παρεξηγηθώ, ήδη ξέρουμε ότι ο Μακρόν μίλησε με τον Πούτιν εν μέσω αυτής της κατάστασης. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για την πολιτική διευθέτηση και καταλαβαίνουν ότι και το δράμα στην Ουκρανία κορυφώνεται. Ξέρουν σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως αν μπορεί να πέσει ή δεν πέσει το Κίεβο. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι 99-1 να μην πέσει το Κίεβο. Και δεν, και πάλι θα πέσει με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο δεν έχει επιλογή η Ρωσία να κάνει οτιδήποτε άλλο. Οπότε έρχεται η ώρα για την πολιτική διαπραγμάτευση. Και αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτό που αρνούνταν να συζητήσουν όλο αυτό τον καιρό επί της ουσίας θα αναγκαστούν να το συζητήσουν τώρα και μάλιστα υπό το βάρος τελεσμένου. Μάλιστα. Πάω σε ερωτήσεις που είναι πολλές προς εσάς. Καλημέρα, λέει κύριε Μίχα. Ο Ερντογάν ήταν ένας από τους παράγοντες που καθάρισαν τη στάση του Ζελένσκι. Το λέω, λέει, γιατί ένας από τους τελευταίους συνομιλητές του πριν την επίθεση ήταν ο Ερντογάν. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο? Όχι, η Τουρκία ήταν απλά μία ακόμα χώρα που ενίσχυε γιατί ήθελε να πουλήσει. Έχει μια ταύτιση στο επίπεδο της με την Ουκρανία υπό την έννοια ότι έχουν το ζήτημα των Τατάρων και της Κρυμαίας που υποτίθεται ότι συμφωνούν. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ηγέτης στον πλανήτη που να μην γνωρίζει ότι ο Ερντογάν πατάει σε δύο βάρκες με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Δεν νομίζω ότι έπαιξε κανένα ρόλο η Τουρκία. Αντιθέτως, η Τουρκία προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κατάσταση και αντιλαμβάνεται η τουρκική διπλωματία ότι έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Δηλαδή για μας έχει και ευκαιρίες και κινδύνους για το πώς θα διαμορφωθεί για την ασφαλειά μας, γιατί δεν είμαστε αναθεωρητική δύναμη. Στην περίπτωση της Τουρκίας φοβάμαι ότι έχει πολύ περισσότερους κινδύνους. Το αν αυτό θα την καταστήσει ανεξέλεκτη και προσπαθήσει να καταγράψει κάτι και στο ελληνοτουρκικό μέτωπο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είμαι πολύ σκεπτικιστής, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Τούρκος ηγέτης, η τουρκική ηγεσία σκέφτεται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, ούτε έχουμε το σύνολο της εικόνας πάντα που έχουν αυτοί που λαμβάνουν την απόφαση. Ο
Οπότε μένει να αποδεχτεί το τι ακριβώς θα κάνει. Απλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Η φίλη Μαρία, ο κύριος Μίχας στο site του φιλοξενεί πάρα πολλές φορές και στρατιωτικές αναλύσεις. Θέλω να το ρωτήσω. Ο τρόπος αντίδρασης, προφανώς υποδιέστερος λέει ο Ουκρανικός στρατός, αλλά ο τρόπος αντίδρασης αμυγός του Ουκρανικού στρατού, μήπως αποκαλύπτει και μήπως εν μέρει ο Πούτιν το είχε τσιμπήσει αυτό, ότι δεν ήταν με την κυβέρνηση οι στρατιώτες όπως φανταζόταν ο Ζελένσκι, σχεδόν με κάτω τα χέρια, από ό,τι αναφέρονται τουλάχιστον, αφήνουν τους Ρώσους και παίρνουν. Δηλαδή αυτό που μας έλεγε λέει ο Ζελένσκι δεν προκύπτει. Άρα κύριε Μίχα, στρατιωτικά δεν λέει κάτι και πολιτικά? Όχι, όχι, φοβάμαι πως όχι. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία είναι τεράστια για τα δεδομένα της Ελλάδας, με μικρό σχετικά. Η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε. Ακριβώς, όχι, το βολόνας της Ευρώπης, που αυτή η έλλειψη που θα δημιουργηθεί θα επηρεάσει και, και τη Δύση, θα επηρεάσει και τη Ρωσία. Είναι πάρα πολλές οι συνέπειες από αυτό το πράγμα. Αλλά όταν έχεις μια χανή χώρα με τεράστια σύνορα, δεν μπορείς να έχεις στρατιώτες όλα τα σύνορα. Γι' αυτό σας είπα και το παράδειγμα με την Ελλάδα νωρίτερα. Διότι για παράδειγμα γίνανε σκληρές μάχες, κάποιοι ανοίξανε και περάσανε διότι είδαν ότι ήταν απλά, απλά θα σκοτωνόντουσαν και θα πέρναγαν οι Ρώσοι, οπότε ας μείνουμε ζωντανοί να δούμε τι γίνεται. Είναι και ο προσωπικός παράγοντας που υπησέρχεται στην εξίσωση. Μες. Εκεί πέρα. Δεν είναι τόσο απλό. Άλλη ερώτηση, ο Δημήτρης. Κύριε Μίχα, επειδή όλο αυτό θα έχει ως προέκταση τη συζήτηση πλέον για το πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη, βλέπετε ταχύτατες εξελίξεις με τα ελληνικά κοιτάσματα, μπα, λέω εγώ, και κάποιο διαμοιρασμό ή εν τέλει και επεισοδιακή εξέλιξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το ποιος θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα στην Ανατολική Μεσόγειο? Α, έτσι το συζητάμε. Να σου πω, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι, βλέπω κάποια σημάδια αφύπνισης σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν συμφέροντα που σπρώχνουν προς την αντίθετη πλευρά, αλλά βλέπω κάποια σημάδια και από την ελληνική κυβέρνηση που αρχίζει και το βλέπει με ενδιαφέρον, απλά προσπαθεί να το αναγάγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να πούμε αυτό που λέγαμε από την αρχή, παιδιά, είμαστε η ενεργειακή σας ασφάλεια. Δεν γίνεται να λέτε από τη μία ότι δεν θέλετε υπερβολική εξάρτηση από ρωσικούς υδρογονάνθρακες, που στο φινάλε κατέληξε εκεί που κατέληξε όλη η εξίσωση, και να λέμε όχι στα δικά μας τα κοιτάσματα. Και είχα πει κιόλας και ότι αν δεν τα βγάλουμε εμείς, θα τα βγάλουν κάποιοι άλλοι και θα τα δώσουν κάπου αλλού. Συν το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδας και το χρέος. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος, γιατί έχουμε πάρα πολλές αγκυλώσεις εδώ πέρα. Θα υπάρξουν εξελίξεις γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Και όταν βλέπεις σε εισαγωγικά, μέσα ενημέρωσης, βασικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις για να παραμείνω ευγενής, που αλλάζουν άρδιν το σκεπτικό τους και κορυφαίοι αρθρογράφοι και επί της ουσίας λογογνώσεων αρχίζουν και γράφουν και λένε ότι ρε παιδιά, μήπως βιαστήκαμε με την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη, μήπως διαπράξαμε στρατηγικό σφάλμα. Εγώ απλά τους καλωσορίζω στη λογική που αναπτύσσω τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, κρατάω μόνο την ουσία που είναι ότι όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο λέγαμε δεν ήταν βίτσιο, δεν ήμασταν εναντίον του περιβάλλοντος κανένας. Απλά βλέπαμε όλη τη μεγάλη εικόνα και βλέπαμε το αδιέξοδο και είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Scripta manent. Τα γραπτά μένουν. Έχουν γραφτεί κατά επανάληψη. Το βλέπουν, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ας βαδίσουμε έστω και την ιστάτη ώρα προς το σωστό δρόμο. Άλλος φίλος. Μήπως γνωρίζει ο κύριος Μίχας τι έκανε ο Τούρκος διοικητής των ειδικών δυνάμεων στη Σενεγάλη, γιατί έπαθε καρδιακό και πέθανε την ίδια περίοδο που ήταν και ο Δένδιας εκεί, λέει? Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το γνωρίζω. Καλά θα μας το γράψει, γιατί είχε ενδιαφέρον σε παραπολιτικό. Ας πούμε, μπορεί να είναι και ζήτημα ουσίας. Ναι, σωστά. Η Μέρη, υπάρχει μια σοβαρή λεπτομέρεια, κύριε Μίχα. Έγινε γενοκτονία ρωσόφωνων και μειονοτήτων από Ουκρανούς παραστρατιωτικούς ή και με την ανοχή του ίδιου του Ζελένσκι? Αυτό δεν το ξέρω. Ο Σαρ λέει έτσι είναι. Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν είναι έτσι, τότε δεν ήταν πολύ βαρύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έγινε πριν? Άφησε δηλαδή μια γενοκτονία και σύραξη και μετά συνέβη εισβολή και ό,τι συνέβη? Μήπως κρύβονται όλοι πίσω οι απονεκρούς? Ναι. Η όλη κατάσταση στην Ουκρανία είναι περιπεπλεγμένη. Δηλαδή και ο παρότι ο δυτικός παράγοντας φλέρταρε με, με αυτούς που αποκαλεί η Μόσχα Ναζί, δεν σημαίνει ότι τους είχε και υπό έλεγχο. Είναι μονάδες οι οποίες μπορούν να δράσουν από μόνες τους προβοκατόρικα γιατί έχουν τη δική τους ατζέντα και μπορεί να έχουν γίνει πράγματα. Θα ήταν εξαιρετικά υπερβολικό να χρησιμοποιήσουμε τον όρο γενοκτονία. Σήμερα, με τις δυνατότητες πληροφόρησης που έχουμε,
δεν μπορείς να κρύψεις θύματα. Ξέρεις τι γίνεται. Νεκροί υπήρξαν, συγκρούσεις υπήρξαν. Το γενοκτονία όμως είναι τόσο επιλεκτικά το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή οι ίδιοι που σήμερα λένε για γενοκτονία είναι αυτοί που λένε ρε παιδιά, είμαστε υπερβολικοί όταν μιλάμε για τουρκικές γενοκτονίες. Και εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, ας πούμε. Άρα ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Θα ανοίξουν τα αρχεία, θα δούμε τι έγινε. Αλλά σήμερα στο σημερινό κόσμο δεν μπορείς να κρύψεις όχι 100.000 θύματα, ούτε 1.000. Και το τελευταίο ερώτημα είναι του φίλου του Τάσου. Κύριε Μίχα, πώς βγαίνουμε από όλη αυτή την ιστορία λοιπόν? Το θέμα είναι αν θα βγούμε σοφότεροι ή όχι και θα φανεί στην πράξη. Βγαίνουμε μόλις η Ρωσία διαπιστώσει, θεωρήσει ότι έχει πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησής της, έχει βάλει στο τραπέζι πολλούς περισσότερους όρους από αυτούς που είχε βάλει πριν ξεκινήσει η στρατιωτική σύγκρουση και θα ακολουθήσει μια μακρά περίεδρος διαπραγμάτευσης έμεσης ή και άμεσης για να εξευρεθεί ένα νέο status quo στην ευρωπαϊκή ασφάλεια που δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Εγώ είμαι πεπισμένος όμως ότι η Δύση, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η Δύση θα αποσπάσει πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε να έχει κερδίσει εάν είχε εμπλακεί σε ένα σοβαρό διάλογο για την ισορροπία στην Ευρώπη με τη Μόσχα, σοβαρό και με κατανόηση για όσα έβλεπε, γιατί είχε πάντα τον προσανατολισμό να στείλει το ΝΑΤΟ στα σύνορα. Εάν το είχαμε κάνει, θα είχαμε γλιτώσει και τη συνέπεια στη μεγάλη εικόνα, διότι αυτό είναι που πρέπει τελικά να μας απασχολεί, γιατί αυτό θα καθορίσει τις παγκόσμιες ισορροπίες που θα μας επηρεάσουν. Και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο πώς θα επηρεάσει αυτό και την περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ένα είδος νέας γιάλτας που μπορεί να προκύψει. Θα δούμε αν θα γίνει και αν θα συμπεριλάβει μακροσκοπικά και τη δική μας την πλευρά. Ή θα πρέπει να ακολουθήσει, όπως σας έχω πει πολλές φορές, τις μεταβατικές περιόδους. Η νέα κατάσταση προκύπτει μετά από μια μεγάλη σύγκρουση. Ας ελπίσουμε ότι η μετάβαση και στη δική μας περιοχή θα περάσει μέσα από αυτό το πόλεμο που έγινε εκεί πέρα, που γίνεται, που διεξάγεται στην Ουκρανία και δεν θα χρειαστεί κάποια άλλη περιφερειακού χαρακτήρα σύγκρουση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να περάσουμε σε μια νέα διευθέτηση. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Από ό,τι φαίνεται η προέλαση στο Κίεβο συνεχίζεται, διότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πλέον ακούγονται πυροβολισμοί κοντά και σε κυβερνητικά κτίρια του Κίεβου. Βέβαια, όπως μας είπε ο κύριος Μίχας, η πρωτεύουσα της Ουκρανίας πολεοδομικά έχει μία διάταξη με τετραγωνισμένους δρόμους φαρδιούς και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση τουλάχιστον στρατιωτικά. Λέει εδώ ο φίλος Σιμεών. Κοιτάξτε τώρα, λέει, μια ηρωνία. Στις 15 Φεβρουαρίου βρήκα δήλωση του Πούτιν έτοιμος για διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία και τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά λέει στις 15 Φεβρουαρίου, πρώτης επίθεσης. Σήμερα, 25 Φεβρουαρίου, 10 μέρες μετά, ο πρόεδρος Ουκρανίας τι δηλώνει? Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, αλλά πρέπει να λάβουμε εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι αυτό που λέγαν εκεί που ήμουν είσαι και εκεί που είμαι θα έρθεις. Κάπως έτσι. Μόνο που οι όροι εδώ είναι εντελώς διαφορετικοί όπως αντιλαμβάνεστε. Με ρωτάει κάποιος αν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο έγινε τόσο μεγάλη ιστορία γύρω από τον άλλοτε πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Προφανώς γιατί κρίθηκε ότι είναι στρατιωτικής σημασίας. Η ουσία δεν αλλάζει στο μέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, το έχουμε πει, 2,5 μήνες το φωνάζουμε, ο πόλεμος δεν έχει όμορφες εικόνες. Αφήστε το. Τώρα, θα πάμε στον καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, με τον οποίο πριν 15 μέρες συζητούσαμε αν αυτή η ιστορία μπορεί να γίνει πυροκροτητής ευρύτερων εξελίξεων και από ό,τι φαίνεται γίνεται πυροκροτητής ευρύτερων εξελίξεων. Ήδη από χθες ακούτε άλλους να λένε για νέα Γιάλτα, άλλους να λένε για νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, τρίτους να λένε για παγκόσμιες τεκτονικές πλάκες. Η ουσία είναι ότι το τέλος της ιστορίας, θα το ξαναπώ, που έλεγε ο Φουκουγιάμα, όχι μόνο δεν ήρθε, αλλά η ιστορία επιφυλάσσει πάντα εκπλήξεις, δυστυχώς συνήθως δυσάρεστες για τους λαούς.
Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα σας και αν μου επιτρέπετε να παρατηρήσω, ακόμη και ο Φουκουγιάμα ψάχνει να βρει που έκανε λάθος και είπε αυτή τη φράση. Άλλαξε γνώμη. Σωστά, έχετε δίκιο. Θα αφήσω το στρατιωτικό, κύριε Μαργαρίτη, γιατί το στρατιωτικό το αναλύουν καλά οι στρατιωτικοί. Από εδώ μπήκαν, από εκεί μπήκαν σε λίγες ώρες. Αν και θα είχε ενδιαφέρον, γιατί ξέρω τα παρατηρείται ως ιστορικός αυτά, να μας πείτε λίγο για αυτή τη γρήγορη προέλαση. Είναι μόνο η υπεροπλία του ρωσικού στρατού ή λέει και κάτι άλλο για το εσωτερικό της Ουκρανίας? Όχι, λέει πάρα πολλά για το εσωτερικό της Ουκρανίας. Πρώτα απ' όλα η Ουκρανία κάνει κάτι, ο στρατός της έχει μια μορφή, δεν θέλω να, έτσι για να καταλάβουμε καλύτερα, αν, όπως ο ελληνικός στρατός του 1897. Δηλαδή ένα τμήμα είναι στρατός εθνικός και ένα τμήμα είναι εθνικιστικές οργανώσεις κάθε είδους και μορφής. Έτσι, αν θέλετε, και μονάδες, αν θέλετε, του Ουκρανικού στρατού είναι διαφορετικοί εκπαιδευτές, ξένοι κυρίως, διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις, διαφορετικά σύμβολα και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι ένα μοσαϊκό και φυσικά το μοσαϊκό αυτό έχει τα ισχυρά του σημεία, έχει τα δύνατά του σημεία. Ένας μελετημένος αντίπαλος μπορεί να επιλέξει από αυτό το μοσαϊκό το σημείο όπου μπορεί να κερδίσει χωρίς έξοδα και κόπο. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτή η ανομοιογένεια του Ουκρανικού στρατού, καθρέφτης της ανομοιογένειας της Ουκρανικής κοινωνίας εξάλλου, έτσι, το οποίο είναι το αδύνατο σημείο. Και αυτό καθιστά την Ουκρανία πολύ ευάλωτο στόχο για μια εισβολή, ας πούμε, ενός συγκροτημένου και οργανωμένου και, αν θέλετε, ενός κανονικού στρατού, με λίγα λόγια. Τώρα, πάμε στη μεγάλη εικόνα αυτής της υπόθεσης. Είναι μία τομή πια για όσα γνωρίζαμε για τον κόσμο μέχρι προχθές? Είναι τεράστια τομή και, αν θέλετε, αλλάζει και το ρόλο σχημάτων που μας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε να δείτε, παραμένει, το είχαμε πει και πριν από 15 μέρες, ότι το βασικό πρόβλημα και ο βασικός εχθρός είναι η άνοδος της Κίνας. Αυτό είναι ο καταλύτης όλων των λοιπόν εξελίξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να πιέσουν τη Ρωσία με κάποιον τρόπο, βρεθήκανε μπροστά σε ένα δίλημα. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σημερινή κατάσταση που βρίσκονται είναι αδύνατο να κρατήσουν ταυτόχρονα μια αντιπαράθεση στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου χρειάζονται πολυέξοδοι ναυτικοί εξοπλισμοί, στόλοι με λίγα λόγια, και ταυτόχρονα να έχουν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στη δομή του ΝΑΤΟ, στη δομή του δυτικού κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, θα σπρωχτεί να αναλάβει αυτή μεγάλο βάρος και μεγάλη ευθύνη, αν θέλετε, στο δυτικό μέτωπο, στο ευρωπαϊκό μέτωπο των πραγμάτων, απέναντι στη Ρωσία. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα θα έχει να συνυπολογίζει σοβαρά αμυντικά έξοδα και κατά συνέπεια οι χρηματοδοτήσεις που ελπίζουν οι φτωχές χώρες κλπ. Θα πάνε κυριολεκτικά αλλού, αλλά αν θέλετε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να στρατιωτικοποιηθούν οι ευρωπαϊκές. Μερικοί είναι ενθουσιασμένοι γιατί λένε ότι αυτό θα δώσει αφορμή για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Αμφιβάλλω. Αυτή η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, την οποία θα πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες διαφορές και τα ήδη υπάρχοντα κενά μέσα στην Ευρώπη. Θα υπάρξουν οι πρόθυμοι, οι λιγότεροι πρόθυμοι, εκείνοι που έχουν ανάγκη τη ρωσική ενέργεια και είναι πάρα πολλοί αυτοί, εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη τη ρωσική ενέργεια και ούτω καθεξής. Και αυτή η εξέλιξη ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αφελώς έχει προσφερθεί από μόνη της, από τις κυβερνήσεις τελευταίες, ανεξαρτήτως έτσι, χρώματος, να μεταβληθεί σε ένα είδος προπύργιου σε αυτή την εκστρατεία πίεσης ενάντια στη Ρωσία. Πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα αυτή η επιλογή της Ελλάδας να είναι πρώτη γραμμή θα έχει πρόσθετα βάρη, πρόσθετους κινδύνους και πρόσθετα προβλήματα για τη χώρα μας. Για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η πίεση μεγάλη, για τη χώρα μας ιδιαίτερα. Λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα στον κύριο Μαργαρίτη.
Άρα ο Βλαδίμηρος Πούτιν για τα ζητήματα της δικής του, όπως τη χαρακτήρισε, ασφάλειας του ζωτικού του χώρου, έκανε το κουμάντο του. Μήπως όμως με αυτόν τον τρόπο τσιμεντάρισε και κεντρώφυγε στάσεις στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, δηλαδή έδωσε και το πάτημα στους Αμερικανούς να λένε ότι με έχετε ανάγκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, πριν όμως, ξέρετε, στην πολιτική το καλύτερο σχέδιο, αν θέλετε, ακυρώνεται μπροστά στην επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή όταν τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες που βρίσκονται γύρω από αυτήν θα πρέπει, έτσι, μετά από την έκβαση του πολέμου αυτού, να διαλέξουν με το ποιον θα πάνε και το ποιον θα αφήσουν, εκεί θα γεννηθούν πάρα πολλά ζητήματα. Να σας πω το πιο απλό από αυτά. Θα τροφοδοτούνται τη βιομηχανία τους, την κοινωνία τους, τη θέρμασή τους, την ενέργειά τους με ρωσικό φυσικό αέριο ή με αμερικάνικο, το οποίο για να φτάσει στην Τσεχία, λόγου χάρη, η τιμή του θα είναι 5 φορές μεγαλύτερη από του ρωσικού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολες επιλογές. Ναι μεν ο Πούτιν έσπρωξε δια του κοινού φόβου προς τη συσπήρωση όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Από την άλλη όμως, κανείς δεν ξέρει οι διαφορές, οι αντιθέσεις που υπάρχουν, τα συμφέροντα, τα αντικρουόμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το μοσαϊκό, να το πάρει το μοσαϊκό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα που θα κατευθυνθούν και τι αποτέλεσμα θα δώσουν. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ήδη λέει η Γερμανία ανακοίνωσε αύξηση στον προϋπολογισμό της των δαπανών για το ΝΑΤΟ. Άρα λέει ο κύριος Μαργαρίτης, μάλλον εδώ φαίνεται να πέφτει μέσα, αλλάζει ο προσανατολισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει αντίκτυπο και σε αυτά που λέμε περί οικονομίας των χώρων και ιδίως... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 400 άρματα μάχης, από τα οποία τα 150, τα πια 150, τα 150 είναι σε λειτουργία και τα 250 είναι αποθηκευμένα. Για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία χρειάζεται αυτά τα άρματα μάχης να τα κάνεις 2.000. Καταλαβαίνετε, το κόστος είναι μεγάλο. Έχει ένα ναυτικό υποδέστερο της Ελλάδας, θα πρέπει να το μεγαλώσει. Έχει μια αεροπορία περίπου σε αριθμούς είναι ίση με την ελληνική αεροπορία. Θα πρέπει να την πενταπλασιάσει. Αυτά είναι έξοδα τα οποία νομίζω ότι θα βγούνε από το κόψιμο των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων και όλων των πραγμάτων στα οποία αποτελούν τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας ελληνικής οικονομίας, ότι θα βγουν από εκεί. Ναι, υπάρχει το αντίστροφο ερώτημα της Αργυρούλας. 2 χρόνια πανδημία, άλλα τόσα χρόνια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα γιατί περαιτέρω, αλλά σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ενεργειακή κρίση. Οι συνέπειες αυτής της πολεμικής κατάστασης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει στο μοντέλο μιας σφιχτής οικονομικής πολιτικής? Πρώτα-πρώτα η Γερμανία δεν αναγκαστεί να το σπάσει, ρωτάει η Αργυρούλα. Αν θέλετε, το πρώτο που θα αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αν θέλει να επιβιώσει, θα είναι το τέλος της ανοησίας. Δηλαδή, ελπίζω ότι μπροστά στις νέες ανάγκες, όλα αυτά τα ανόητα, δηλαδή είναι προφανές ότι όλες αυτές οι ανοησίες περί δημοκρατίας στον κόσμο, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί πράσινης ενέργειας, πράσινης κοινωνίας και πράσινα άλογα, ότι όλα αυτά θα εξανεμιστούν και θα δούμε πολιτικές πολύ πιο ρεαλιστικές, πολύ πιο ουσιαστικές και πολιτικές οι οποίες, αν θέλετε, χωρίς τις οποίες αναμέτρηση και ανταγωνισμός επί του στρατιωτικού πεδίου δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή θα αλλάξει όλη η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από αυτές τις συνθήκες. Η δεμή θα θεθεί στα έρμεο των εξελίξεων που θα γίνονται ερήμην της. Τώρα, με ρωτούν εδώ πάρα πολύ, βλέπει ο κύριος Μαργαρίτης και με ποια χαρακτηριστικά αυτού του νέου τύπου ψυχρό πόλεμο στη γη? Με αναγκάζεται να κάνω τον προφήτη σήμερα σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Όχι προφήτη, αλλά ξέρω ότι τα αναλύεται. Αυτό θα το δούμε. Το πρώτο πράγμα που είναι ο ψυχρός πόλεμος είναι ανταγωνισμός εξοπλισμών.
ανταγωνισμών εξοπλισμών με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Το επαναλαμβάνω και τώρα ότι το κόστος των εξοπλισμών θα αντληθεί από την ευημερία, όσοι έχει απομείνει, αυτού που λέμε του δυτικού κόσμου, των λαών του δυτικού κόσμου. Και φυσικά και, του, και της Ρωσίας, για την Κίνα, η Κίνα έχει μεγάλο αποθέμα ακόμα, το οποίο θα είναι μια πτώχευση πληθυσμών, κατά συνέπεια σκληρότερες κοινωνικές πολιτικές, κατά συνέπεια, αν θέλετε, τελείως μεταβολή επί το πιο αθαίρετο, το πιο έτσι, κοινωνικά ανάλγητο κράτος. Αυτό είναι, δεν είχαμε έλλειψη από αυτό, αλλά τώρα αυτά θα σκληρύνουν πολύ περισσότερο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ανταγωνισμός εξοπλισμών, στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πειθάρχηση των κοινωνιών και ούτω καθεξής, και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν γυρίσουμε σε ψυχρό πόλεμο. Τώρα, άλλος εδώ, ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, λέει, κύριε Μαργαρίτη. Ήθιστε όταν υπάρχει αδυναμία επέμβαση στο πεδίο της μίας πλευράς η δημιουργία αντίμετρου σε άλλο σημείο. Θα ποντάρατε με την ανάλυση σας στα Βαλκάνια, Σερβία, Κωσυφοπαίδιο ή Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για παράδειγμα, θα ποντάρατε σε Ιράν, είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα, ή αναμόχλευση της Συρίας. Αυτά είναι τα επόμενα κεφάλαια. Αυτά είναι τα επόμενα κεφάλαια. Μέχρι να ετοιμαστούν, να ετοιμαστεί το μέτωπο του ψυχρού ή θερμού πολέμου, δεν ξέρω και εγώ τι, στην Ευρώπη, θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά επεισόδια στην παρυφή της. Τα Βαλκάνια ήδη, βλέπετε τώρα τις πιέσεις που αρκούνται στη Σερβία να καταδικάσει έτσι ανοιχτά την διαίρεση που υπάρχει στην πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας, την προθυμία των μεν, την προθυμία των άλλων, τις ιδέες που κατεβαίνουν σε διάφορους, έτσι μικρούς και μεγάλους, πάνω στην λύση που δίνει ο Πούτιν, έτσι. Έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνω στρατιωτικό με το στρατιωτικό εργαλείο το επιλείο, έτσι. Δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά ντόμινο στα Βαλκάνια που μας ενδιαφέρουν, επιμένω σε αυτά, αλλά φυσικά και στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν, στην Ιεμένη, οπουδήποτε αλλού. Ο ένας θα προσπαθήσει να καθώσει τον άλλον, αυτός είναι ο ψυχρός πόλεμος, σε κάποιο μέτωπο να του αυξήσει το κόστος, να του αυξήσει, αν θέλετε, την εμπλοκή, να του αυξήσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο το τι θα γίνει με την Τουρκία, έτσι. Και τώρα, αν θέλετε, οι απειλές, οι τελευταίες ειδικά περί κυριαρχίας στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, έτσι, αποκτούν ένα διαφορετικό, τελείως διαφορετικό νόημα, καθότι όλοι αυτοί οι πομφόλιγες περί διεθνούς δικαίου κλπ. Το δίκαιο στην ιστορία είναι μια πάρα πολύ σχετική έννοια. Το δίκαιο είναι απόρρια της ισχύως του κράτους, ενός κράτους ή κοινότητας κρατών που το επιβάλλουν. Είναι αντικείμενο συσχετισμού δύναμης το δίκαιο. Δεν υπάρχει καμία απόλυτη αξία. Δεν είναι 10 εντολές από το Θεό το διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι μεταβαλλόμενο. Λοιπόν, αυτό βλέπετε, βλέπω πάρα πολλά δημοσιεύματα, τελείωσε το διεθνές δίκαιο κλπ. Με το διεθνές δίκαιο είναι κάτι το οποίο είναι καταδικασμένο να τελειώνει όταν αλλάζουν οι συσχετισμοί. Λοιπόν, αυτές οι απειλές οι οποίες δέχεται η χώρα μας από το γείτονά της αποκτούν τελείως διαφορετική διάσταση και τελείως διαφορετική σημασία μέσα σε αυτό το νέο μεταβατικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να διαλάθει της προσοχής μας ούτε ο τρόπος που συνήθως χρησιμοποιούνται κυβερνήσεις και χώρες το ρόλο του χρήσιμου ηλιθίου, διότι ο Ζελένσκι μάλλον το κατάλαβε πολύ αργά σήμερα το πρωί, λέγοντας ότι είμαστε απελπιστικά μόνοι. Προφανώς, και κυρίως εγώ θα δίνω μεγάλη σημασία στη μεταστροφή του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παίρνει ξεκάθαρη θέση με το ένα στρατόπεδο, τελειώνει ο ΟΗΕ ως διεθνής οργανισμός. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, πάνω στο ζήτημα της Ουκρανίας, τελείωσε την οικουμενική, αν θέλετε, διάσταση των Ηνωμένων Εθνών. Να μια διάσταση που δεν έχει ακουστεί. Ακριβώς. Και επειδή ο ΟΗΕ
είναι η ισχύς του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο του ΟΗΕ υπήρχε το μέχρι τώρα διεθνές δίκαιο. Οι συμβάσεις για τη θάλασσα, το έτσι, το άλλο, οι κανόνες, το τι είναι κυριαρχικό δικαίωμα, το τι είναι ένα αέριος χώρος, το τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι παραρτήματα ενός σχήματος που δημιουργήθηκε πάρα πολύ μέσα στην κοινωνία των εθνών, μέσα στον ΟΗΕ κλπ. Όταν αυτή η οικουμενικότητα αυτοκαταργείται εξαιτίας νέων συσχετισμών και νέων αναγκών και νέων καταστάσεων, τότε πραγματικά βρίσκεται στον αέρα αυτό που ονομάζουμε διεθνές δίκαιο. Και αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί τη χώρα μας σε συνδυασμό με την σχετικότητα των διεθνών συμβάσεων και του διπλωματικού λόγου. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι καταπληκτικά μόνη της. Παρόλες τις υποσχέσεις, τα τέτοια, τις στηρίξεις, το έτσι, το άλλο κλπ. Αυτά όλα θα έπρεπε να φρονηματίσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία μα κυριολεκτικά μέσα σε πελάγι αφέλειας, εξοργιστικής αφέλειας, έτσι, κινείται βάζοντας όλα τα αυγά σε ένα καλάθι με τρόπο εξωφρενικά ανόητο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεσπάει αυτή η κρίση και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας να βρίσκεται στην Αφρική, όπου μόλις αναχωρεί η Γαλλία ιτημένη από το Μάλι, και πάει η Ελλάδα, για ποιο λόγο πάει σε ένα ιστότοπο. Διάβασα ότι υπάρχουν κάποιες μυστικές συμφωνίες για χρήση ελληνικών στρατιωτικών μονάδων και δεν ξέρω και εγώ τι, με διάφορα καθεστώτα εκεί κλπ. Πέφτει και η επίσκεψη του κυρίου Δένγια σε αυτές τις περιοχές και αρχίζει κανείς να σκέφτεται, μα τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εδώ. Δηλαδή είναι φανατικότεροι των φανατικών, ας πούμε. Δηλαδή, και κυριολεκτικά θα πρέπει να σκεφτεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Ότι διάφορες κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι, οι οποίες τα δίνουν όλα κάτω από ελάχιστες πιέσεις, η προηγούμενη κυβέρνηση το ίδιο στην Ουκρανία, τελικά το μόνο που καταφέρουν είναι να συσσωρεύσουν έφλεκτη ύλη ολόγυρα, γιατί η χώρα μας ολόγυρά της υπάρχει έφλεκτη ύλη και προς το βορρά και προς την Ανατολή και προς το Νότο. Λοιπόν, και η έφλεκτη ύλη κάποτε παίρνει φωτιά. Λέει εδώ ένας ακροατής, κύριε Μαργαρίτη, μήπως η Κροατία, παρακαλώ, και ο πρόεδρός της βλέπουν κάτι που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι στα Βαλκάνια και επί της ουσίας κάνει μία δήλωση όντας στο ΝΑΤΟ ότι εγώ κρατώ αποστάσεις γιατί βλέπω να έρχονται θύελλες και στην περιοχή. Η Κροατία είπε το αυτονόητο, ότι η Ρωσία είναι κοντά, είναι δίπλα και ιστορικά, αν θέλετε, είναι μέσα στην βαλκανική ιστορία. Δεν θα μπλέξω εγώ σε τέτοιες καταστάσεις. Τη χώρα μου δεν θα την μπλέξω σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μία... το αυτονόητο είπε. Δεν είπε τίποτα το επαναστατικό, τίποτα το ριζοσπαστικό, τίποτα το τρομερά καινούριο. Δηλαδή η Ρωσία, γιορτάσαμε και τα 200 χρόνια από το 1821. Θα πρέπει κάτι να έχουμε μάθει από τις επετείους. Η Ρωσία είναι παράγοντας στην περιοχή. Μαζί με, φυσικά, μαζί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Τουρκία σήμερα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι με τους οποίους θα αναγκαστικά τα κράτη της περιοχής θα συνδιαλλαγούν. Εχθρικά ή τέτοιο. Αν θέλετε, για να μπω στα σχήματα του Βίσμαρκ του παλιού καιρού, η έξυπνη διπλωματία θα απαιτούσε να μην τα κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα εχθρούς σου. Αυτό είναι χαζή διπλωματία. Η Ελλάδα κατάφερε να τα κάνει και τα δύο αυτά εχθρούς. Πιστεύετε ότι θα ξεχάσει η Ρωσία, ανεξάρτητα με την έκβαση του πολέμου, θα ξεχάσει τη συνδρομή της Ελλάδας στις πιέσεις που δέχεται? Άρα λέτε, η δήλωση η χθεσινή Λαυρόφ είναι μια τροχιοδεικτική. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που, αναφερόμενος στο παράδοξο να μην εφαρμόζει κανένα ψήφισμα το ΟΗΕ το ψευδοκράτος, για πρώτη φορά δεν το αποκάλεσε η λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, αλλά είπε η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Δεν το θεωρείτε ολίσθημα λεκτικό? Είναι τροχιοδεικτική. Το παρατηρήσατε πάρα πολύ σωστά. Στη διπλωματία δεν γίνονται ολισθήματα. Ότι στην ουσία μετέχετε ενεργά στον πόλεμο, γιατί αυτό που γίνεται από τη Σούδα, αυτό που γίνεται από το Στεφανοβίκιο, αυτό που γίνεται από την Αλεξανδρούπολη,
Δεν είναι ουδέτερη στάση. Λοιπόν, φυσικά η αντίπαλη πλευρά έχει και αυτή το προστάσιό της. Για πάμε λιγάκι στον επιτίδιο ουδέτερο, γιατί ξέρετε και καλά την ιστορία, την Τουρκία. Το καθεστώς των στενών, ιδίως μετά τη συνθήκη του Μόντρε, έχει δύο άρθρα, αν θυμάμαι καλά, 21-22. Λένε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η εταίρος μας στο ΝΑΤΟ που μας απειλεί μπορούσε να τα ενεργοποιήσει και να τα κλείσει. Το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Κοίταξε, το επιχείρημα για να μην τα κλείσει είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν αφορά την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος από τον πόλεμο αυτό για την Τουρκία. Το οποίο δεν το λέει ακριβώς έτσι η συνθήκη του Μόντρε. Αλλά ξέρετε, ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες της στιγμής, οι συνθήκες ερμηνεύονται κατά το δοκούν. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο, πώς να το πούμε, υπερβολικό να λέμε σε αυτόν τον πόλεμο και λοιπά. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα πλοία που περνάνε από εκεί υπάρχουν χιλιάδες ρήτρες που, δηλαδή η Ρωσία μπορεί να επικαλεστεί ότι μετακινεί ανάμεσα σε δικές της βάσεις πλοία. Αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσει η συνθήκη του Μοντρέ. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει η Τουρκία με βάση η συνθήκη του Μοντρέ. Θα πρέπει άλλα να σκεφτεί. Λοιπόν, στην ουσία δηλαδή, νομικά είναι, το εκμεταλλεύεται αυτό το νομικό κενό που υπάρχει. Δηλαδή, ωραία, και αν πει η Ρωσία ότι παίρνω από τη Συρία πλοία και τα βάζω μέσα ή στέλνω πλοία στη Συρία, είναι μετακίνηση μεταξύ δύο βάσεων του ρωσικού πολεμικού στόλου. Άρα, κατάλαβα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το τραβήξει. Κατάλαβα, και την ευκαιρία αυτό να διαδηλώσει ότι τη μία καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την άλλη λέει ότι όχι, δεν ισχύουν ειδικές καταστάσεις για τα στέλα. Κύριε Μαργαρίτη, ο φίλος ο Αργύρης λέει, κύριε Μαργαρίτη, μήπως εδώ δημιουργείται και ένα παράθυρο να δούμε και άλλη δυσμενή εξέλιξη παγκόσμια, με την έννοια ότι μιλάμε και για πυρηνικές δυνάμεις. Πώς θα σας φαινόταν να ακούγαμε πολύ σύντομα την Κίνα να εισβάλλει στην Ταϊβάν? Αυτό εξαρτάται από το βαθμό επιτυχίας της ρωσικής αντίδρασης. Έτσι. Πάντως, κοιτάξτε, η ιδέα πλέον, ας πούμε, της δια του πολέμου επίλυσης των διαφορών αρχίζει και γίνεται πρωταγωνιστική, δεν θέλω να πω κυρίαρχη και λοιπά, αρχίζει και πρωταγωνιστή στις διεθνείς σχέσεις. Κατ' επέκταση είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι για την Ταϊβάν την ίδια, αλλά την Κίνα την ενδιαφέρει πάρα πολύ η εύκολη πρόσβαση στην βαθιά μπλε θάλασσα, δηλαδή στον ανοιχτό ωκεανό. Η τυχόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρόσκτηση της Ταϊβάν θα άνοιγε ακριβώς αυτή τη διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή μετά πηγαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό, πηγαίνει στα νησιά του κεντρικού Ειρηνικού, στην ουσία επιτρέπει την απειλή πάνω στη γραμμή Αυστραλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή στρατηγικά αλλάζει τελείως την εικόνα των ακτών της Ασίας, αν θέλετε. Με λίγα λόγια, δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Μαργαρίτη, θα κλείσω με το ερώτημα της φίλης μας της Τούλας που λέει: κύριε Μαργαρίτη, άρα ακόμη και το διεθνές δίκαιο που, όπως είπατε, συνήθως εφαρμόζεται από αυτόν που μπορεί να το εφαρμόσει τον ισχυρό, δεν μπορεί να το βλέπουμε αλακάρτ. Ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει δεκαετίες πίσω με την καταπάτησή του από τον κάθε ισχυρό κάθε φορά στην όποια ένταση. Και τώρα, μήπως θα πρέπει κάποιοι να δικαιολογήσουν, λέει εδώ η φίλη μας Τούλα, όσους διαμαρτύρονταν κάθε φορά που γινόταν η καταστρατήγησή του, διότι ανεξαρτητοποιήσεις και αναγνωρίσεις έχουμε και σε άλλες περιοχές πολύ πιο πριν από τις λεγόμενες ανατολικές επαρχίες Ουκρανίας. Πραγματικά, μετά το 1990, όπου αναγκαστικά το διεθνές δίκαιο σε ένα βαθμό, έτσι, δεν εφαρμοζόταν. Γιατί εφαρμοζόταν? Γιατί το σημείο ισορροπίας, ώστε ο πόλεμος να παραμείνει ψυχρός και να μην γίνει θερμός, δηλαδή πυρηνικός, ήταν η συνέβρεση στον ΟΗΕ. Η συνέβρεση στον ΟΗΕ. Ήταν δύο υπερδυνάμεις με τα στρατόπεδά τους η κάθε μία και εκεί κλπ. Όταν αυτό εξεφανίστηκε, μέχρι τη σημερινή έκπτωση του ΟΗΕ, που εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την συγκυρία παρετήθηκε από τον οικουμενικό του ρόλο, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, τώρα πια
Τώρα πια δεν υπάρχει καμία ανάγκη για την τήρηση. Και έτσι λοιπόν έχουμε Γιουγκοσλαβία, έχουμε το Κόσοβο, έχουμε την... βλέπετε, όταν δημιουργείται το Κυπριακό, ο ΙΕ είναι ένθερμος. Ψηφίσματα, πράγματα κλπ. Και το 1974 ακόμη, ήταν ψυχρός πόλεμος τότε. Τα διάφορα ψηφίσματα που ακόμη και σήμερα επικαλείται η καημένη η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά τότε είχαν σημασία τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει ο κόσμος, αυτό το έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καλά η Τουρκία, με βάση την ισχύ της κλπ. Και δυστυχώς η ελληνική πλευρά είναι το μόνο ακόμη που έχει. Δηλαδή τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ναι, αλλά πρόκειται για άλλον ΟΗΕ. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτός ο ΙΕ, για παράδειγμα, ναι, δεν είχε αναγνωρίσει την εξαρτησία του κωσυφοπεδίου. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αλλά ωστόσο, ναι, οι υπόλοιποι λειτουργούν σαν μια ανεξάρτητη χώρα. Σαν μια ανεξάρτητη και λοιπά. Ναι, δηλαδή τα κατάλοιπα τα οποία σιγά σιγά... Δηλαδή δεν ανακαλύψαμε χθες, αυτό προσπαθώ να πω, την Αμερική, δεν ανακαλύψαμε χθες. Είναι εδώ, ούτως ή άλλως αυτό. Κοιτάξτε, που περιγράφεται. Μην πιστεύετε στην αξία ότι το Κόσοβο δείχνει την οικουμενικότητα, αν θέλετε, και την αμεροληψία του ΟΗΕ. Είναι περισσότερο ότι η διευθέτηση του Κωσόβου συνδέεται με τη διευθέτηση εκείνων των περίφημων Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή με την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εκεί υπάρχουν δυσχέρειες και προβλήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και το Κόσοβο έχει μείνει στον αέρα. Λοιπόν, για ακούστε και μια τελευταία πονηρή ερώτηση που γίνεται από το φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας τη στέλνει από τη Λιέγη. Λέει, κύριε Μαργαρίτη, δεν ανοίγει και ένα πεδίο ξανά για τα λεγόμενα αυτονομιστικά κινήματα, έτσι, της Ευρώπης, είτε είναι η Βάσκη, είτε είναι στην Ιταλία, είτε είναι αλλαχού, δεν είναι λίγα, λέει. Οι Καταλάνοι, θα πρόσθετα εγώ, οι Σκότοι. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι το κίνημα της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας ήταν η μεγάλη ελπίδα και τύχη της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και το ενίσχυε ποικιλότροπα, οικονομικά και με όπλα. Έτσι τον... Σωστά. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε καταστάσεις αναμέτρησης ψυχρού πολέμου και όταν η πολεμική αναμέτρηση ξανάρθει σαν πολιτική λύση, σαν εύκολη επιλογή στην πολιτική, τότε οι ανάγκες μόχλευσης προβλημάτων, ζητημάτων που θα δημιουργήσουν προβλήματα στον αντίπαλο, γίνεται στοιχείο της στρατηγικής. Τώρα στα μοντέρνα θα το λέγανε του υβριδικού πολέμου, αλλά πολύ πριν η έκφραση υβριδικός πόλεμος ανακαλυφθεί, αυτά τα πράγματα ήταν τρέχοντα στον κόσμο. Λοιπόν, πριν σας καλημερίσω, ο φίλος μου Αργύρης στέλνει ένα εξαιρετικό ερώτημα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές, σωστά τα λέει ο κύριος Μαργαρίτης, τα ξέρει καλύτερα από εμάς ιστορικός, οι Τούρκοι μια χαρά κόβουν βόλτες με τα F-16 στο Αιγαίο, λέει. Σαν να μην άλλαξε, σαν πέρασε μια μέρα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό προσπαθώ να πω κιόλας με έναν τρόπο. Ότι όλη αυτή η νέα κατάσταση δημιουργεί ευκαιρίες. Μα όταν δεν υπήρχαν ευκαιρίες, αμφισβητούσε η Τουρκία τα πάντα. Τώρα που οι ευκαιρίες είναι στο πιάτο μπροστά της, θα αντισταθεί στον πειρασμό. Αστειευόμαστε. Αν θέλετε την... σήμερα μείναμε πάρα πολλές προφητείες. Ας πούμε, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι προφήτης, αλλά με γραγαλάτε να γίνω. Όχι, όχι, ήθελα λίγο να προχωρήσετε την ανάλυση. Ιστορικός είστε. Ναι. Νομίζω ότι σε έναν κόσμο αναταραχής, σε έναν κόσμο που θα ανακατανέμονται στρατόπεδα, συμμαχίες, φιλίες, εχθρότητες κλπ. Είναι τεράστια ευκαιρία για δυνάμεις οι οποίες διεκδικούν να βάλουν τις διεκδικήσεις τους σε κίνηση. Μάλιστα. Όπως το λένε και οι Κινέζοι, έτσι. Μεγάλη αναταραχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Ναι. Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαργαρίτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι πληροφορούμαστε τώρα, ότι έχουν αρχίσει οι οδομαχίες σε κάποιους κεντρικούς δρόμους του Κιέβου, δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον όπως μεταδίδουν όλα τα διεθνή ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Πυκνώνουν, λέει, τα πυρά και ίσως είναι η πιο δύσκολη ημέρα της επέμβασης στην Ουκρανία, διότι πυκνώνουν οι πυροβολισμοί στα περισσότερα κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά του Κιέβου, όπως μεταδίδει το Reuters και το Associated Press. Την είδηση με αναμεταδίδει και η ανταποκρίτρια των Financial Times στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
Και επιβεβαιώθηκε ότι όντως το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ζήτησε από τους πολίτες στο Κίεβο να αμυνθούν με Μολότοφ. Καταλαβαίνετε ποια εικόνα έχει διαμορφωθεί. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κωστής ότι μην αποκλείεις με έναν τρόπο να έχουν συνεννοηθεί. Πώς, με τα μάτια Biden και Πούτιν για το τι θα συμβεί στην Ουκρανία και το τι θα συμβεί συνέχεια στην Ευρώπη. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Στα ενεργειακά, άλλος φίλος μου λέει, το μάρμαρο και αυτού του πολέμου είναι σαφές, θα το πληρώσουν οι λαοί και οι λαοί της Ευρώπης, ιδίως με την ακρίβεια στα πάντα. Άλλος φίλος εδώ μου λέει, μην ξεχνάς ότι η Ελβετία είναι η έξυπνη χώρα και η Ουκρανία ήταν και είναι μία από τις χώρες με σοβαρές δυνατότητες σε κρίσιμα μεταλλεύματα και όχι μόνο. Να σας πω ότι η Ουκρανία, να μην ξεχνάτε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα αναπεριοχή στην Ευρώπη, αναπεριοχή και έχει πληθυσμό πάνω από 40 εκατομμύρια, περισσότερα από την Πολωνία. Και όπως μας έλεγαν προχθές, τα σταχυολόγησα, είναι πρώτη στην Ευρώπη σε ανακτήσιμα από θέματα μεταλλευμάτων ουρανίου, δεύτερη στην Ευρώπη και δέκατη παγκοσμίως από άποψη αποθεμάτων μεταλλευμάτων τιτανίου, δεύτερη θέση παγκοσμίως στα εξερευνημένα αποθέματα μεταλλευμάτων μαγκανίου, δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα σίδηρο μεταλλεύματος στον κόσμο, δεύτερη θέση στην Ευρώπη στα αποθέματα μεταλλεύματος υδραργύρου, τρίτη θέση στην Ευρώπη στα αποθέματα σχιστολιθικού αερίου, τέταρτη στον κόσμο από τη συνολική αξία των φυσικών πόρων, έβδομη παγκόσμια στα αποθέματα άνθρακα. Επίσης η Ουκρανία είναι πρώτη στην Ευρώπη από άποψη έκτασης αρρώσιμης γης, να πάμε δηλαδή και στον πρωτογενή τομέα. Τρίτη παγκοσμίως αναπεριοχή μαύρου εδάφους, 25% του όγκου παγκοσμίως, πρώτη παγκόσμια στις εξαγωγές ηλιέλαιου, δεύτερη παγκοσμίως στην παραγωγή κρυθαριού, τέταρτης εξαγωγές κρυθαριού, τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός και τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγές καλαμποκιού, τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πατάτας, πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός σίκαλης, πέμπτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή μελισσών, όγδοη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές σταριού, ένατη στα αυγά από κοτόπουλα, δέκατη έκτη στις εξαγωγές τυριών, μπορεί να καλύψει ανάγκες τροφίμων 600 εκατομμύριων ανθρώπων και επίσης είναι και μια ήταν, δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, μια σημαντική βιομηχανοποιημένη χώρα. Όλα αυτά, αν βάλει λέει κανείς υπόψη του ότι είναι η τρίτη στην παραγωγή εντοπιστών και εξοπλισμών εντοπισμού, τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγής σιδήρου, τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγής κρίσιμο αυτό τουρμπινών, ακόμη και για πυρηνικούς σταθμούς, τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής εκτοξευθών πυράβλων, τέταρτη θέση παγκόσμια στις εξαγωγές πυλού, τιτανίου, όγδοη στα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα και ένατη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας με τη δέκατη θέση στο μεγαλύτερο παραγωγό χάλιβα. Αυτά είναι μερικά κρίσιμα στοιχεία της Ουκρανίας που έχει πολύ πλούσιους ολιγάρχες αλλά έχει και λαό που παίρνεται. Έτσι για να καταλαβαίνουμε λιγάκι και τις διαστάσεις. Φτάσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά και να τα πούμε με καλύτερο αέρα και κλίμα, δύσκολο το βλέπω, τη Δευτέρα, αφού είμαστε πρώτα όλοι καλά. Καλημέρα σε όλους.